άποψη, γι' αυτό και το αναφέρω. Είχα ένα διάλογο με, με κάποιους από τους παρουσιαστές των ειδήσεων στη Δουτού, και γιατί υπερασπιζόταν αυτή την τηλεόραση εκεί, και τον ρώτησα μέσα πάντοτε βεβαίως από το Twitter, από την δυνατότητα του Twitter, πρώτον σε ποια χώρα η δημόσια τηλεόραση διαλύθηκε από μια κυβέρνηση, και δεύτερον αν αυτή είναι δημόσια ή κυβερνητική αυτή η τηλεόραση. Και στην προσπάθειά του να με πείσει, μου ανέπτυξε την άποψη ότι όχι, είναι δημόσια. Και λέω, ωραία, αφού είναι δημόσια, πέστε μου το εξής. Μεταδώσατε αυτό το γεγονός, όπου εδώ γιορτάστηκαν με τέτοια επιτυχία τα 4 χρόνια, τις 4 μήνες, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ. Λέει, έχω αναφερθεί, μου λέει, στην ΕΡΤ. Και λέω, με συγχωρείτε, δεν αναφέρομαι στο τι λέει ο κύριος Καψής. Αναφέρομαι στο τι λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα και το τι κάνουν. Το έχετε πει τίποτε αυτό? Αυτό μπορεί να καταλάβετε, ότι κατ' εμέ δεν είναι δημόσια, είναι μια επιτηρούμενη τηλεόραση, επιτηρούμενη, από την οποία δεν πρέπει να ξεφύγει κάποια ανεπιθύμητη ανακοίνωση, κάποια ανεπιθύμητη πληροφορία. Δεν θέλω να κακίσω τους δημοσιογράφους γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να μπει σε αυτή την προσπάθεια. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση, δεν είναι οι δημοσιογράφοι, κατά την άποψή μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με ρωτήσατε προηγουμένως για τις συνέπειες αυτού του γεγονότος. Ακούστε να δείτε. Δηλαδή, το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ΜΑΤ εδώ πέρα. Και μάλιστα έχουμε ΜΑΤ, όπως πλέον ξέρουν όλοι, ότι χωρίς νομική βάση. Γιατί δεν έχουν διέθεταν και δεν διαθέτουν την εισαγγελική παραγγελία. Για πρώτη φορά αυτό συνιστά ρήξη ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία. Το είπα και χθες στην ομιλία και τη δικαστική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πραγματικότητα είναι η απαρχή μιας κρίσης πλέον όλου του πολιτικού συστήματος. Ως τώρα η κρίση εστιαζόταν κυρίως στο κομματικό σύστημα, δηλαδή στην αδυναμία συνεννόησης των κομμάτων να φτιάξουν μια κυβέρνηση, να περάσουν ένα νομοσχέδιο ή στις δυσκολίες που παρουσιάζονταν εκεί. Αυτή τη στιγμή η κρίση έχει βγει από τα σύνορα του κομματικού συστήματος και έχει περάσει στο σύστημα όλων των πολιτικών θεσμών. Και αυτό κατ' εμέ θα έχει συνέχεια, δηλαδή στην πραγματικότητα, εάν δεν υπάρξει μια συνεννόηση, μπορεί να οδηγήσει στον εκφυλισμό, στην αποσάνθρωση του πολιτικού συστήματος, κάτι το οποίο ευνοεί και μπορεί να ευνοήσει αυταρχικές, ακόμα πιο αυταρχικές πολιτικές, έως και σημείου απροβλέπτου αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συνέβη, όχι σημειολογικά, πραγματικά. Έτσι. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική επίπτωση. Σε ό,τι αφορά την τηλεόραση, επειδή στα ιδιωτικά η κατάσταση ξέρουμε πως είναι, δεν θέλω να τη σχολιάσω, έχουμε μια πραγματική οπισθοδρόμηση αυτή τη στιγμή, διότι είχαμε μια ελεύθερη φωνή στην οποία ακούγονταν οι φωνές, παρουσιάζονταν τα θέματα κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Και άρα λοιπόν η κυβέρνηση σαφώς μπορεί να παίξει, και μάλιστα η πιο ακραία κύκλη της κυβέρνησης στον τομέα αυτό, και στην πραγματικότητα έχουμε μια οπισθοδρόμηση. Αλλά μια οπισθοδρόμηση από ένα σημείο στο οποίο είχαμε πάει πολύ μπροστά συνιστά ένα παράγοντα ο οποίος επιπολαπλασιάζει την ρήξη, την κρίση και τη σύγκρουση. Δηλαδή, με δύο λόγια, τίποτα καλό, πιστέψτε με, τίποτα καλό δεν πρόκειται να βγει από τα ΜΑΤ, από αυτό το γεγονός της παρουσίας των ΜΑΤ εδώ μπροστά, τόσο σε επίπεδο τηλεοπτικό, σε επίπεδο επικοινωνία, σε επίπεδο ΜΜΕ, όσο και σε πολιτικό επίπεδο και φυσικά σε πολιτιστικό. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήδη άκουσα κάποιον να λέει ότι η δημόσια τηλεόραση για να έχει κοινό θα πρέπει να μοιάζει με τα ιδιωτικά. Ήταν τα πρώτα πράγματα που είχα πει όταν διάβασα το νομοσχέδιο της ΝΕΡΙΤ, το πρώτο νομοσχέδιο της ΝΕΡΙΤ, ότι θέλουν να φτιάξουν μια ας πούμε δημόσια τηλεόραση, δηλαδή μια ιωνή δημόσια τηλεόραση, η οποία όμως στην πράξη θα αντιγράφει τα γνωστά μεγάλα κανάλια κτλ. Θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Πλειό, υπάρχει ίσως και γράψει τότε, ότι την τελευταία περίπου 20 ετία πέρασαν διοικήσεις που μας καλούσαν ή εγκαλούσαν στο θέμα του νόμου της τηλεθέασης, και ότι θα μοιάζουμε με ιδιωτικά από εδώ και πέρα και να κάνουμε και σοου και σύριαλ και δεν ξέρω τι, που να ταιριάζουν στο ιδιωτικό ύφος, γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Έτσι. Και κάποιες στιγμές πώς το πω, πολλαπλασιάστηκαν οι ρογμές της ΕΡΤ με τον κόσμο, διότι ο κόσμος όταν βάζει ΕΡΤ θέλει εκείνο το άλλο. Αλλιώς το γνήσιο άλλο εντός εισαγωγικών το βλέπει από παραδίπλα. Δεν χρειάζεται να το δει εδώ. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, πιστέψτε με, πραγματικά δεν ξέρουν τι είναι η δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή, αυτή η δημόσια τηλεόραση που περιγράφουν, σαν ιδιωτική, είναι μια τηλεόραση που την έχουν βγάλει από την κοιλιά τους, όπως λέμε. Δηλαδή, η δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη τουλάχιστον έχει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά. Στο σημείο που μου είπατε,
η δημόσια τηλεόραση δεν ανταγωνίζεται τις ιδιωτικές στο επίπεδο της ποσότητας, δηλαδή των τηλεθεατών, αλλά στο επίπεδο της ποιότητας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα φτιάχνεται με τους κανόνες του είδους, με τους κανόνες του ντοκιμαντέρ, με τους κανόνες της ενημερωτικής εκπομπής κτλ. Κτλ. Και όχι με τους κανόνες της ψυχαγωγίας, του θεάματος, για να αρέσει πιο πολύ. Και η συμβολή της δημόσιας τηλεόρασης είναι πρώτον στο ότι δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί μια μεγάλη γκάμα προτιμήσεων πολιτικών και πολιτιστικών, και δεύτερον ότι αφήνει βαθιά ίχνη στη σκέψη και στην προσωπικότητα και στη ζωή του θεατή που το συνοδεύουν για πάρα πολύ καιρό μετά. Ενώ το ψυχαγωγικό προϊόν των ιδιωτικών το κατανάλω σήμερα, τελείωσε σήμερα. Έχει δηλαδή μια προστιθέμενη αξία πολύ μεγαλύτερη, ακόμα και αν έχει μικρότερη τηλεθέαση. Άρα λοιπόν δεν φυσικά ισχύει. Φυσικά δεν μπορείς να αναζητάς και την ποσότητα σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι... δεν υπάρχει λογική στο να την αναζητάς, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, αν μείνουμε λίγο στα στοιχεία, αν μείνουμε λίγο στην ποσότητα, θα δείτε ότι τα δελτία ειδήσεων είχαν μια μειωμένη τηλεθέαση, η οποία κατ' εμέ οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν κυβερνητικές παρεμβάσεις που εμπόδιζαν μια πλουραλιστική ενημέρωση του κοινού. Εάν πάτε στο τομέα της ψυχαγωγίας που τα πράγματα ήταν πιο ελεύθερα και ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο που ήταν ακόμα πιο ελεύθερα, θα δείτε εκεί ότι η ΕΡΤ και η ΝΕΤ συνολικά είχε μια πολύ καλύτερη επιτυχία. Να σας πω άλλα στοιχεία επιτυχίας της ΕΡΤ συνολικά. Για παράδειγμα, η ΕΤΡΙΑ, η οποία δεν είχε τον αγώνα της, δεν είχε την αγωνία της τηλεθέασης, ήταν ελεύθερη να κάνει κάποια πρωτοποριακά πράγματα, τα οποία τα έκανε και τα οποία στη συνέχεια τα εκχώρησε η δημόσια τηλεόραση στην ιδιωτική και αποτέλεσαν σταθμούς βέβαια στην ιδιωτική τηλεόραση. Και μιας και αναφερθήκατε στην αξιολόγηση, εγώ να σας πω πράγματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα την οποία γνωρίζω. Πραγματικά δεν ξεγνωρίζεται ούτε μία έρευνα που να έγινε, έρευνα αξιολόγησης των τηλεοπτικών σταθμών από το κοινό, η οποία να μην καταγράφει ότι το κοινό στην Ελλάδα θεωρεί ως καλύτερη τηλεόραση την ΕΡΤ, δηλαδή τα κανάλια της ΕΡΤ. Πραγματικά σας το λέω αυτό, τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν αυτό, ότι όταν καλείς τους ερωτώμενους να απαντήσουν ποια είναι τα καλύτερα κανάλια στην Ελλάδα, σου λένε με απλά λόγια η ΕΤ1, η ΝΕΤ, η ΕΤ3 κτλ. Όταν πας στα επίπεδα της τηλεθέασης, πράγματι δεν έχεις τις αντίστοιχες επιδόσεις. Δηλαδή το κοινό γνωρίζει πολύ καλά την αξία της, γνωρίζει πολύ καλά και γνωρίζει πολύ καλά την αξία της ΕΡΤ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι το κοινό, ξέρετε, το κοινό δεν παρακολουθεί ένα σταθερά ένα κανάλι. Το κοινό έχει διακυμάνσεις. Τώρα παρακολουθεί αυτό, μετά παρακολουθεί κάτι διαφορετικό, επιστρέφει και ούτω καθεξής. Ξέρει όμως πολύ καλά ότι η ΝΕΤ είναι ένα σοβαρό κανάλι, πως ό,τι λέει είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Αλλά και ακόμα και αν μιλήσουμε με όρους, με δείκτες ποσότητας, να σας πω από τα στοιχεία που έχουμε εμείς από την ανάλυση δηλαδή των δελτίων, ότι η ΝΕΤ για παράδειγμα είχε μακράν τις περισσότερες ειδήσεις από όλα τα υπόλοιπα κανάλια στο βραδινό δελτίο, τις περισσότερες από όλα, είχε τις περισσότερες διεθνείς ειδήσεις, είχε τις περισσότερες πολιτικές ειδήσεις και είχε και τις περισσότερες... λεγόμενο ελεύθερο ρεπορτάζ, έτσι που λέμε εμείς. Ναι, τις περισσότερες ειδήσεις, οι οποίες γεωγραφικά έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας και όχι από την Αθήνα. Αλλά και από πολλές περιοχές του κόσμου επίσης. Δεν ήταν μόνο θεματική. Όχι, δεν ήταν μόνο θεματική. Ακόμα και την εποχή που φιλοξενούσε παράθυρα για να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά, που κατ' εμέ ήταν σφάλμα αυτό, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Είχε πάλι τις περισσότερες ειδήσεις. Εμείς είχαμε μετρήσει, για παράδειγμα, κατά μέσο όρο, ακόμα και την περίοδο που είχε δελτία, 18 με 20 ειδήσεις. Και σας λέω τις περισσότερες πολιτικές ειδήσεις, τις περισσότερες διεθνείς ειδήσεις. Κανένα άλλο κανάλι στην Ελλάδα δεν είχε τόσες διεθνείς ειδήσεις και κυρίως οι διεθνείς ειδήσεις δικές του, δηλαδή από δικούς του ανταποκριτές. Από τους ανταποκριτές στην Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στη Ρώμη, στη Μαδρίτη, από τη Μέση Ανατολή. Στη Γερμανία, ο Νίκος Οχιλάς, ο Χαρίτος. Ο Δεολιολάνη στη Ρώμη και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι λογικό. Παρίσι, η Θωμαΐδα, μην ξεχνάμε. Βέβαια, η Θωμαΐς, η Παπαϊωάννου. Και επίσης, είχε και πάρα πολύ υλικό από τις συνεντεύξεις των πολιτικών προσώπων στο εξωτερικό, τις οποίες τις έπαιρνε, το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, τα ιδιωτικά κανάλια χωρίς να πληρώνουν από έτσι. Το λεγόμενο κλέψιμο. Λοιπόν, έχουν γίνει απίστευτα εγκλήματα εντός εισαγωγικών πάνω στο σώμα της ΕΡΤ και αυτοί οι οποίοι εγκλημάτισαν ήταν αυτοί οι οποίοι την έκλεισαν στο όνομα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει. Τα οποία η μάτια της ακόμη και συνεχίζουν και μοιράζονται, διαμοιράσαν το αυτής. Λοιπόν, τα ημάτια αυτής, και ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν, αυτά τα αποκαλύψαμε το τελευταίο καιρό, ο Γρηγόρης Ωνάνης εδώ που μας έκανε ένα ρεπορτάζ, πολλά ρεπορτάζ μάλλον, και
όπως απεδείχθη, 11 του μήνα έκλεισε η ΕΡΤ, 12 χαρίσαμε μπάσκετ. Και μετά συχνότητες και μετά άλλα και άλλα που μπορεί να μιλάμε και πάλι, μιλάμε τα ίδια και ο κόσμος. Απλώς έρχονται δυστυχώς και κάτω από κάτι άλλες συνθήκες, έρχονται και για τις υπόλοιπες 10 και τους υπόλοιπους δημόσιους οργανισμούς. Και το βλέπετε ότι πάμε για την απόλυτη διάλυση, αυτό που λέμε, του δημοσίου, το οποίο βρίζουμε, καταργιόμαστε και θα το χρειαστούμε. Η βασική στρατηγική της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, είναι πρώτον η συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, διότι αποδέχεται τα νεοφιλελεύθερα δόγματα ότι είναι ακριβώς ο δημόσιος τομέας και μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ο ιδιωτικός και ούτω καθεξής. Και ξέρουμε ότι ήδη προχθές είπε, πριν από λίγες μέρες, ο Υπουργός Υγείας, ότι δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση, για παράδειγμα, στη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα όμως αυτή η κυβέρνηση, επειδή δεν είναι κατά βάθος νεοφιλελεύθερη και εννοώ στο ενός κύκλος του Πρωθυπουργού, αλλά είναι νεοσυντηρητική και μάλιστα φανατική, ακραία νεοσυντηρητική κατά την άποψή μου, με όρους ανάλυσης πολιτικής δηλαδή, αυτό εννοώ, επιδιώκει και πολιτικό ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, ενώ η Τρόικα θέλει να πετύχει νεοφιλελεύθερες ρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική δημόσια ζωή γενικότερα, ο κύκλος αυτός της κυβέρνησης επιδιώκει πολιτική αντεκδίκηση για όλη αυτή την στροφή προς κοινωνικές ιδέες, προς το δημόσιο τομέα κτλ. Τα οποία υιοθέτησαν οι Έλληνες την προηγούμενη περίοδο. Και μάλιστα σε ένα σημείο θέλει να εκδικηθεί ακόμα και φιλελεύθερες ιδέες, ξέρετε. Όχι μόνο κοινωνικού χαρακτήρα ιδέες, κενσιανού τύπου ιδέες, για να μιλήσω με όρους οικονομίας. Επιδιώκει λοιπόν την πολιτική αντεκδίκηση. Και μιας και αναφερθήκατε στην ΕΡΤ, να σας πω ότι ο σχεδιασμός για το κλείσιμο, για τη διάλυση της ΕΡΤ, δεν έγινε καθόλου τον τελευταίο καιρό, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι εξαιτίας των απεργιών. Έχω εγώ και έχουν και πολλοί άλλοι στα χέρια τους ένα αντίγραφο κάποιου tweet, το οποίο έστειλε ο σύμβολος του Πρωθυπουργού, ο διευθυντής γραφείου του τύπου του Πρωθυπουργού, στο οποίο ανέγραφε ότι τα πρώην πράσινα και νυν ροζ παπαγαλάκια δίνουν τις τελευταίες παραστάσεις τους. Και αυτό, παρακαλώ, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Δηλαδή μας λέτε ότι ένα χρόνο πριν υπήρχε η απειλή. Ακριβώς. Και τούτο διότι... Η προειδοποίηση. Και είναι εξηγήσιμο, γιατί τα τελευταία χρόνια... Λίγο αφού το είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία. Λίγες μέρες, μια εβδομάδα μετά. Μάλλον, όχι, τρεις μέρες μετά. Έτσι. Που σημαίνει... Αργήσανε λίγο, αλλά... Που σημαίνει ότι αυτό σχεδιαζόταν ακόμα πιο πριν για να βγει εκείνη την εποχή δημόσια. Και εγώ το καταλαβαίνω εντός εισαγωγικών, γιατί τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και των κοινωνικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, οι δημοσιογράφοι της ΝΕΤ κατέγραφαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Όταν δε δημιουργήθηκαν και νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012 και αργότερα της 17ης Ιουνίου του 2012, θεωρώ ότι και λογικό είναι αυτό, να αισθάνθηκαν πιο απελευθερωμένοι, να λειτουργήσουν πιο ελεύθερα στην αποστολή τους ως δημοσιογράφοι να προβάλλουν τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι που αυτή η κυβέρνηση δεν ήθελε επουδενή να το ανεχτεί. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολιτική αντεκδίκηση και ο λόγος είναι αυτός, δεν είναι βασικά οικονομικός. Να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιώργο Πλειό. Εδώ θα είμαστε. Από όπου είμαστε. Εδώ θα είστε. Καλή σας δύναμη. Να είστε καλά. Και εγώ είμαι αισιόδοξος. Όπως είπα και χθες, μπορεί να είναι εναντίον σας η κυβέρνηση, αλλά είναι μαζί σας ο καιρός. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πολύ καλά. Συνεχίζουμε τώρα. Μαζί μας και ο κύριος Μαρκάτος. Είναι ήδη. Ο Τέος Πρίτανης του Πολυτεχνείου. Σας ταλαιπωρούσαμε λίγο, αλλά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Πλειό. Ναι, μια χαρά. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Καταρχήν. Να πούμε ότι είστε και είστε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ναι. Κοίταξε, καταρχήν θέλω να συγχαρώ εσάς, τις κάμερες σας και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό. Το γεγονός ότι και απόψε θα ακουστεί δελτίο ειδήσεων από ένα κρατικό κανάλι, το μόνο πραγματικό κρατικό κανάλι, είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Δημόσιο. Βρέθηκα, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί στο Sky και τους είπα τρία πολύ απλά πραγματάκια. Η κυβέρνηση απέδειξε στο Λιτζί Οικονόμου. Τους είπα λοιπόν ότι η κυβέρνηση απέδειξε ότι αδυνατεί να φτιάξει ένα σοβαρό κρατικό κανάλι, διότι ιδού του είναι το πολιτικό γραφείο της κυβέρνησης, όπου γλύφουν οι υπουργούς πάνω κάτω από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μηδέν ακροαματικότητα και με ποιότητα, για να είμαι ποιητής σε αυτούς επαρχιακού σταθμού. Αντίθετα τους είπα, η παράνομη κατ' εσάς ΕΡΤ, που δεν είναι καθόλου παράνομη, ανοίγω παρένθεση,
Το γεγονός ότι πέρασε στη Βουλή η ίδρυση της ΝΕΡΙΤ δεν σημαίνει ότι δεν έχουν υποχρέωση από το Σύνταγμα να καταργήσουν την ΕΤ και την ΕΡΤ, διότι έκαναν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που οφείλουν σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα να φέρουν στη Βουλή. Αυτό το χρονικό διάστημα εξέπνευσε, επομένως η ΝΕΤ υπάρχει, επομένως είναι νόμιμη. Η παράνομη εντός εισαγωγικών λοιπόν κατά αυτούς ΕΡΤ κατάφερε να έχει ακροαματικότητες 460.000, που σημαίνει ότι εξευτελίζει και την ίδια την αξιοπιστία της AGB. Δεν θα σας διακόψω, αλλά χθες το βράδυ, όπως το ξέρετε, είχαμε 1.200.000. Ήξερα, θα το έλεγα, δεν το ήξερα. Ήξερα τα περασμένες μέρες. Μετρημένο κανονικά και έτσι και από το Google. Μοναδικοί τηλεθεατές, όπως λέγεται στο χώρο. Μπράβο, πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι αν σε ένα σπίτι ήμασταν μαζεμένοι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Η μία οικογένεια των πολλαπλασιών. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι ο λαός έχει ανάγκη από αντικειμενική πληροφόρηση και όχι από τα υπόλοιπα. Τους είπα επίσης κάτι άλλο. Το σκάνδαλο, γιατί για σκάνδαλο πρόκειται, είναι ότι η είσοδος της αστυνομίας συνέβη 2 μέρες μετά την ψήφιση ενός επέσχυντου νομοσχεδίου στην Βουλή, όπου παραδίδονται δωρεάν οι δημόσιες συχνότητες και μάλιστα, προσέξτε, εξαιρείται η δημόσια τηλεόραση από τις συχνότητες αυτές. Ακόμα και η νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής έκρινε ότι τα άρθρα που πέρασαν δεν άρουν το προσωρινό της ρύθμισης που είχαν και δεν είπαν μία κουβέντα για την επί 23 χρόνια εκμετάλλευση από τα μεγάλα συμφέροντα των δημόσιων ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό είναι σκάνδαλο. Και μου θύμισε τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή τον νεότερο, που μίλησε για νταβατζίδες. Και ο Ριζόπουλος στο blog του πολύ χαριτωμένα είπε ότι αυτό το πράγμα που είδαμε χτες εκεί, τη χειροπέδα, είναι μάλλον το φιωγκάκι στο κουτί του δώρου που έκαναν στους νταβατζίδες. Αυτά λοιπόν για την ΕΡΤ. Στην εξέλιξη βέβαια της ΕΡΤ, στην πορεία είχαμε την κατάθεση της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια ξεκάθαρη και σταθερή θέση το κόμμα σας, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι έχουν πει ότι θα καταψηφίσουν την ύπαρξη, ναι, της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μία άποψη. Καταρχήν, παρακολουθώ από χτες, γιατί βρέθηκα σε 2-3 κανάλια προσωπικά, ότι όλοι λένε, μα τι λάθος κίνηση, ήρθε ο Τσίπρας από το Τέξας να κάνει, λέει, τον καουμπόι και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η χώρα ισχυρίζεται ότι έχει έξυπνους ανθρώπους. Για να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, τρισδιάστατα. Φαντάζεστε, είδατε για παράδειγμα το Σκανδαλίδη να λέει, μα είναι ντροπή ο Τόμψεν να χτυπάει το χέρι του μπροστά στον Πρωθυπουργό κτλ. Είδατε επίσης το κουκλοθέατρο ή θέατρο Καραγκιόζη, οι διάφοροι βουλευτές να μαζεύονται στην αυλή του Πασά Στουρνάρα για να αλλάξουν, λέει, το νομοσχέδιο, λέει, τη δίμευση της περιουσίας μας. Σκεφτήκατε ποτέ σας ότι αυτή η κυβέρνηση ενδεχομένως σε συμφωνία με την Τρόικα να έκανε εκλογές, να παρίστανε την ηρωική ανθιστάμενη στην Τρόικα, τους διώξαμε και να βγαίνει παμψηφί? Μήπως λοιπόν να πούμε ότι έξυπνη η κίνηση του Τσίπρα, διότι μια πρόταση μομφής ποτέ δεν έχει πέσει η κυβέρνηση για να σκοπεύει να πέσει. Δεν σκόπευσε να πέσει η κυβέρνηση. Ήξερε ότι από το Γενάρη μέχρι το Μάη με Προεδρία της Ελλάδος δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι σκέφτηκε έξυπνα, λέγοντας οι κύριοι αυτοί ετοιμάζονται να κάνουν εκλογές τώρα, κάνοντας το ηρωικό πέσιμο και την ηρωική έξοδο δήθεν σε διαφωνία με τους Τροϊκανούς, με φάγαντα συμφέροντα. Και να βγουν μια χαρά. Άρα έκανε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο που εμάς μας καλύπτει είναι το γεγονός ότι η πρόταση μομφής πλέον είναι προσωπική υπόθεση. Δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Να τα ξεχάσουν αυτά οι βουλευτές μας. Οι βουλευτές μας είναι υπόλογοι στον κόσμο που τους ψήφισε, στα χωριά τους, στις επαρχίες τους, στις περιφέρειές τους. Κύριε Μαρκάτο, είναι ονομαστική αυτή. Ονομαστικότατη. Επομένως, δεν μπορεί ο Μαρκάτος να πει, ξέρετε, εγώ διαφωνούσα με τη δίμευση της περιουσίας, αλλά τι να κάνουμε, η πλειοψηφία κτλ. Όχι. Δεν μπορεί ο Σκανδαλίδης να λέει ντροπή, και πράγματι ντροπή και εξευτελισμός για το ελληνικό κράτος, ο υπάλληλος της Τρόικας να χτυπάει το χέρι του στον Πρωθυπουργό. Άμα είναι έτσι, καταψηφίστε, κύριε. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πια πίσω από τη διαφάνεια. Ότι εμείς θα κάνουμε τώρα τους, ναι, συνηγόρους του διαβόλου. Ναι, ότι η χώρα, όπως λέει και ο κύριος Κουβέλης, δεν είναι σε θέση για να μπει σε περιπέτεια εκλογών. Λέω περιπέτεια, διότι μάθαμε την τελευταία τριετία να φοβόμαστε τις εκλογές. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ θεωρώ ότι καμία χώρα δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα να κάνει εκλογές. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να κάνει εκλογές. Και μάλιστα εγώ ήθελα να γίνουν εκλογές, διότι είναι απολύτως βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 15% και το ΠΑΣΟΚ 3%. Που το ξέρω.
συνάδελφοι σε άλλα πανεπιστήμια κάνουν και αυτοί τα διάφορα γκάλωπ τους. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτά είναι τα αληθινά και όχι τα άλλα. Σας λέω ότι υπάρχουν πολλές απόψεις, αλλά βλέποντας την κατάσταση του κόσμου, δεν νομίζω ότι πράγματι θα έβγαινε αυτή η κυβέρνηση, εκτός αν έκανε αυτή την ηρωική έξοδο. Επιμένω σε αυτό. Έρχομαι όμως και επιμένω επίσης ότι δεν μπορεί ο κόσμος να κοροϊδεύεται από τους βουλευτές. Είμαι πεπισμένος ότι αυτοί που ονομαστικά θα ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησης δεν θα ξαναβγούν ποτέ βουλευτές. Θα βγουν από τα κόμματά τους κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα είναι άγνωστοι και πολύ καλά θα κάνουμε. Να ησυχάσουμε από αυτούς τους ίδιους και τους ίδιους με αυτά τα οποία γίνονται. Άρα, είναι υπόλογοι των πράξεων τους και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που λες ναι σε αυτή την κυβέρνηση, λες ναι στα επερχόμενα μέτρα, τα οποία για μια ακόμη φορά φαίνεται πως θα είναι αδυσόπιτα, έτσι. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούμε, επειδή εμείς δεν είμαστε κόμμα, εμείς είμαστε κίνημα, ο καθένας λέει τα δικά του. Μέσα σε ένα πλαίσιο 14 συμφωνιών που έχουμε κάνει, σε 14 σημεία, τα οποία 14 σημεία είναι τελείως προφανή. Δηλαδή ότι κάποτε οι ένοχοι αυτής της κατάστασης πρέπει να τιμωρηθούν, ρε παιδιά. Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να κρατικοποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν μια τράπεζα που παίζεται στο χρηματιστήριο να είναι ο ελεγκτής των άλλων τραπεζών που επίσης παίζονται στο χρηματιστήριο. Ισχυρίζονται και υπερηφανεύονται ότι έκαναν κούρεμα. Σήμερα το πρωί, ξέρετε τι τους είπα. Το κούρεμα αυτό μου θυμίζει ειλικρινά κάποιον που θέλει να δυνατήσει και κόβει το πόδι του. Αδυνάτησε πάρα πολύ καλά. Διότι κουρευτήκανε, λέει. Τι κουρευτήκανε, ρε παιδιά, 30 εκατομμύρια ευρώ. Μας κουρέψαν από το Πολυτεχνείο ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που χρόνια τώρα προσπαθεί μέσα από την έρευνα να βγάλει αυτά τα λεφτά, να κάνει υποτροφίες κτλ. 30 εκατομμύρια. Είναι το δεύτερο, ανταγωνιστικό σε ανταγωνιστικά προγράμματα στην Ευρώπη. Γιατί θα έχει αυτές τις επιτυχίες, αν δεν έχει τη χρηματοδότηση. Λοιπόν, εν συνεχεία στο ΤΣΜΕΔΕ το αναγκάσανε να πάρει ομόλογα, ένα πολύ ισχυρό ταμείο, 4 δισεκατομμύρια είχε. Το αναγκάσανε να πάρει ομόλογα κάνα μήνα πριν κουρευτούν, μετά τα κουρέψανε, τώρα έχει 1,5 δις. Και περηφανεύονται. Βγήκε ο Βενιζέλος και είπε σωστά την Ελλάδα. Με αυτό το κούρεμα. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα. Εμείς λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το ταμείο των δημοσιογράφων εδώ, ΕΑΠ, από τα πιο υγιή, διότι εμείς το πληρώναμε, έμεινε άφραγκο. Και εμείς το ίδιο, και εμείς το πληρώναμε. Λοιπόν, πρόκειται περί κλοπή. Τα ταμεία κυριολεκτικά είναι κλοπή. Ειλικρινά είναι κλοπή, διότι είναι δικά μας λεφτά. Δεν είναι ότι μας μείωσε το μισθό. Άρα, κύριε Μαρκάτο, δεν είναι ευγενή ταμεία. Είναι των ολίων, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμείς, σαν εξάρτητοι Έλληνες, σε αυτή την πρόταση μου πεις, δεν θα μείνουμε βέβαια μόνο στην ΕΡΤ. Θα ξεκινήσουμε από τα οικονομικά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η ελληνική περιουσία. Είτε ατομικά, είτε και συλλογικά. Εν συνεχεία, θα πρέπει να αποκαλύψουμε στον ελληνικό λαό και θα πρέπει στον έλεγχο που θα γίνει στη Βουλή να ακουστεί τα εγκλήματα που έγιναν κατά του ελληνικού λαού. Μιλάω για τις παραβιάσεις και τα ψευδή στατιστικά στοιχεία. Μιλάω για τα, πώς τα λένε, τα υποβρύχια. Μιλάω για τη λίστα Λαγκάρτ που οι Ισπανοί παρεπιπτόντως έχουν ήδη εισπράξει 300 εκατομμύρια από την αντίστοιχη λίστα Λαγκάρτ. Εμείς αμφιβάλλω αν έχουμε πάρει τις 100.000 που λέτε. Δεν είναι μία η λίστα, είναι πολλές οι λίστες δε. Πολλές οι λίστες δε. Να θυμηθούμε την παραδοχή της Siemens προς άφεση αμαρτιών, ότι 100 εκατομμύρια ήταν οι μίζες, εκ των οποίων ξέρουμε μόνο δύο του Τσουκάτου και ξέρω εγώ 200.250 του άλλου πώς τον λέγανε. Τα υπόλοιπα που είναι δηλαδή ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει πραγματικά σε αυτή την πρόταση μομφής να γίνουν. Και θέλω να κάνω μια έκκληση στα κόμματα της αριστεράς. Ακούω από χτες περίεργους οριμαγδούς. Και στο ΚΚΕ και στη Δημάρ. Δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή, θεωρώ, να παίζουμε μικροπολιτικά παιχνίδια, αλλά είναι καιρός όταν οι άνθρωποι αυτοκτονούν δύο προχθές στην Κρήτη να σκεφτούμε λίγο έξω από το στενό κομματικό συμφέρον. Το λέω αυτό αριστερά, διότι το πούμε άλλη μια φορά, έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει ναι, παρούσα. Λοιπόν, αλλά φοβάμαι και το ΚΚΕ θα κάνει το ίδιο ή κάτι παραπλήσιο και θεωρώ ότι πράγματι. Σήμερα ακούσαμε ότι είπε το ότι όχι. Μακάρι, μακάρι. Θα χαρώ ειλικρινά. Σήμερα πάντως δεν έχει τοποθετηθεί, γι' αυτό, όχι, γι' αυτό και κάνουμε την όχι, και γι' αυτό κάνω έκκληση πραγματικά στα κόμματα αυτά, στα οποία πραγματικά σέβομαι και τιμώ. Ειλικρινά το λέω, το ΚΚΕ είναι ένα έντιμο κόμμα, το οποίο φωνάζει πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει μια ορολογία και μια νομεκλατούρα η οποία μπορεί να μην βρίσκει κάποιο σύμφωνο, αλλά παρόλα αυτά τουλάχιστον είναι ένα έντιμο κόμμα το οποίο λέει αυτό που θεωρεί αλήθεια. Και έχει πάρα πολλά δίκια, διότι να θυμίσω για παράδειγμα του ΚΚΕ. Το παλαιότερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, και οι άνθρωποι αγωνίστηκαν, πέθαναν, σκοτώθηκαν, πήγαν στη Μακρόνησο, τον πατέρα μου τον κυνηγάγανε, το θειό μου, μη σας πω τώρα. Λοιπόν, επομένως είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αγωνιστεί και έχει προσφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λέει, για παράδειγμα, εάν το πει, που δεν θα το πει, ελπίζω, ότι για προκειμένου να πάρει credit ο Τσίπρας, δεν θα ψηφίσω εγώ. Δεν μπορεί πραγματικά να πάνε πίσω από την ουρά της κυβέρνησης, ούτε αυτή, ούτε η Δημάρ. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί. Τέτοια παιχνίδια δηλαδή δεν τα σηκώνει πιο ελληνικό λαό. Αν είχαμε την πολυτέλεια στο κανάλι. Κύριε Πρίτανη, εμείς λέμε εδώ ταπεινά, δεν είμαστε ανθρωπάκια. Είμαστε της καθημερινότητας με
έτρεχα σήμερα να προλάβω να μην μου κόψουν το ρεύμα, ότι τελικά το κάρο είναι μπροστά και τα άλογα πίσω από μερικά κόμματα. Έτσι, δυστυχώς. Ενώ ο λαός έχει βάλει τα άλογα πολύ μπροστά πια. Έτσι. Πρέπει να αφυπνιστούν και τα κόμματα, να φύγουν οι αγκυλώσεις τους. Θα μείνουν πίσω στην ιστορία. Έχετε απόλυτα δίκιο. Βλέπετε όμως ότι μόνο τα ίδια πρόσωπα, αυτό μου το λένε, δεν είναι και φοιτητές μου. Βρε παιδί μου, λέει, ανοίγουμε τηλεόραση, ένα καινούριο πρόσωπο δεν το βλέπουμε. Πραγματικά αυτό είναι κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί οι σοβαροί άνθρωποι φοβόνται, κάνουν, νομίζουν ότι θα υποστούν. Πάντως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αυτό είναι τραγικό. Βλέπουμε τους υπευθύνους δηλαδή και με θράσος. Ναι, τα τελευταία 15 χρόνια και λιγότερο. Και τα βλέπουμε και με θράσος. Δηλαδή αυτό είναι που μου κάνει κατάπληξη. Το θράσος που αντίθετα, να σα πω κάτι. Εγώ ήμουν 6 χρόνια πρίτανης και 10 χρόνια πρόεδρος τμήματος. Και παίρνω το μερίδιο της ευθύνης μου. Είμαι υπεύθυνος διότι έκανα καθηγητές, βοήθησα να γίνουν καθηγητές άνθρωποι, οι οποίοι σήμερα ασχολούνται με μια εξυγχρονιστική μπουρδολογία κυριολεκτικά, οι οποίοι κρίνουν και λένε αξιολόγοι στο πανεπιστήμιο. Δεν θέλω να περιευθολογήσω. Είμαι ακαδημαϊκός στην Αγγλία, έχω 350 εργασίες, 5.000 citation. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται και προσωπικότητες, έχουν 4 εργασίες και 6 citations. Όχι 6.000, 6. Αντιλαμβάνεστε το θράσος λοιπόν ανθρώπων. Και εγώ δέχομαι το μερίδιο της ευθύνης μου, διότι θεωρούσα ότι άνθρωποι μιας προδιαγραφής, η οποία μπορεί να μην ήταν και απόλυτα αξιοκρατική, εάν τους δώσεις ένα κίνητρο, θα αντιδράσουν θετικά, θα βελτιωθούν και θα βοηθήσουν. Ανταυτού χρησιμοποιούν τους τίτλους για να παρουσιάζονται ως προσωπικότητες, να στελεχώνουν τα κόμματα και να κυνηγάνε θεσούλες. Και θυμήθηκα το Θουκυδίδη της προάλλες που έλεγε: «Δεν μέμφω με την εξουσία», θα πω μια χυδαία μετάφρασή του, «δεν μέμφω με την εξουσία», δηλαδή δεν μέμφω με αυτούς που θέλουν να είναι ιονοί πασάδες στα Υπουργεία, μέμφω με όμως αυτούς οι οποίοι τουρκιστοί κάνουν τουμπεκί. Και όχι μόνο, αφού εκπαιδευτούν κατάλληλα, γίνονται και γενίτσαροι. Και έχουμε γενίτσαρους και στο Πανεπιστήμιο, είμαι σίγουρος και στην ΕΡΤ. Σε οποιοδήποτε θεσμό πιάσετε, υπάρχουν και οι γενίτσαροι. Και αυτός είναι ο κίνδυνος του έθνους. Κυριολεκτικά ο κίνδυνος του έθνους. Πιστεύω ειλικρινά ότι στην ελεύθερη Ελλάδα, αν ζω να την συναντήσω πάλι την ελεύθερη Ελλάδα, η ιστορία θα είναι αμήλικτη με αυτούς τους κυρίους. Το πιστεύω αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι σχετικό με το διαδικαστικό σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Άκουσα χθες τις καταγγελίες του κ. Λαφαζάνη, ο οποίος είπε ότι έχει συρρυκνωθεί η διαδικασία, ότι δεν γίνεται όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, ότι θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα αντί για το πρωί όπως πρέπει κλπ. Αυτό δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου και να διαμαρτυρηθούν, γιατί προφανώς είναι κάτι παράνομο που γίνεται. Εμείς έχουμε βγάλει 300 ανακοινώσεις ότι αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί η δημοκρατία. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πραγματικά καταπατούν τη δημοκρατία. Να σας πω επίσης ότι υπάρχουν αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τα πλειοψηφία με 3 παρόντες βουλευτές. Να το επαναλάβω. 3. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο έχει καταργηθεί στην πράξη. Να θυμίσουμε την ιστορία, κύριε Πίτανη, ναι, που ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, ναι, και δύο βουλευτές. Έτσι, και τελικά ο κύριος ήταν στην έδρα. Ο κύριος. Ξέρω ποιος ήταν. Είδατε, η ιστορία τρέχει. Ναι. Εγώ έχω την απορία αν θα εμφανιστεί σε αυτή τη διαδικασία ο Πρωθυπουργός. Πήγα να πω, το ξέχασα, καλά το είπες. Έχει κληθεί, δεν έχει έρθει ποτέ. Θα έρθει, αλλά τι θα κάνει. Θα κάνει αυτό που έκανε με τον Πρετεντέρη. Στην συνέντευξη εκείνη, κατά την άποψή μου, ο Πρωθυπουργός, αντί για Πρωθυπουργός, ήταν σχολιαστής της τρέχουσας κατάστασης. Είπε, η χειρότερη χρονιά των Ελλήνων ήταν το 2013. Λες και δεν το ξέρω. Δεν είπε βέβαια τι θα κάνει γι' αυτό. Είπε και άλλα ωραία εκεί, αλλά θα έχουμε. Μπράβο. Και αφού λοιπόν γλίτωσα και απάντησα σε ένα άλλο κανάλι, απάντησα ότι οι στάνες γλιτώσανε το φόρο, άρα θα έχουμε στάνες χωρίς φόρο, αλλά με γρήγορο ίντερνετ. Προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, και είπε βεβαίως και το καλαμπούρι, νομίζω, ότι οι εκλογές θα έχουμε το 2016. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ένα άλλο καλό λοιπόν αυτό είναι. Αυτό είναι εφιάλτης. Προφανώς. Ναι, καλαμπούρι εκ μέρους, δηλαδή να πιστεύει ότι θα πάει το 2016. Χάσω καλαμπούρι. Όμως το γεγονός ότι θα εμφανιστεί, ελπίζω, και ελπίζω όπως σας είπα, όχι σαν σχολιαστής, βέβαια σήμερα άρχισε το σλόγγαν. Ότι εμείς έχουμε, λέει, πλεώνασμα. Και παρόλα αυτά, λέει, μου κάνουν μομφή. Αλλά εγώ θα ρωτήσω το εξής, έτσι αστειευόμενος, όχι αστειευόμενος, σοβαρολογώντας βέβαια. Αφού έχουμε αυτό το περίφημο πλεώνασμα, γιατί το έλλειμμά μας αυξάνει και από 1,5 δις έγινε 1,9, 2,1 και τώρα 2,9. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πλεώνασμα και να αυξάνει το έλλειμμα? Αλλά δεν δίνουμε και τίποτα ως κυβέρνηση εκεί που τα χρωστάμε. Αλλά,
μα προφανώς το πλεονέσμα είναι τεχνητό, δεν είναι διότι παρήγαν. Ξέρετε, σήμερα είναι μια μέρα καλή για την Ιρλανδία. Φεύγει από το μνημόνιο μετά από 5 χρόνια. Η Ιρλανδία είχε πρόβλημα τραπεζικό. Κάθισε κάτω, έβαλε κανόνες, το έλυσε. Τελείως διαφορετικό και φεύγει. Ναι, το ζήτημα, ναι, έτσι, δεν το πάει τελείως. Η Ελλάδα είχε δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά αντί να βάλει 10 πράγματα κάτω να το φτιάξει, κατέστρεψε τις τράπεζες, δημιούργησε λοιπόν ταυτόχρονα και τραπεζικό πρόβλημα, διέλυσε την οικονομία, έκοψε μισθούς και συντάξεις, έκανε γελιότητες στις μορφές του πετρελαίου και δεν πέτυχε απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο Τόμψεν, μπορεί να τον βρίζουμε, αλλά τα συμφέροντά του κοιτάει, θέλει 70 δισεκατομμύρια τόκους. Δεν είναι αστείο αυτό. Η Γερμανία ήδη έχει βγάλει 30 δισεκατομμύρια από όλη αυτή την ιστορία. Δεν μιλάει κανένας. Έτσι, δεν μιλάει κανένας. Λέμε το πλεόνασμα. Λοιπόν, ειλικρινά, η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Εγώ ήθελα να γίνουν εκλογές τώρα. Δυστυχώς δεν θα γίνουν, αλλά προκειμένου να γίνουν με ένα ηρωικό ύφος του Σαμαρά, καλύτερα που δεν θα γίνουν και ας γίνουν μετά το Μάιο. Μέχρι τότε θα έχει υποστεί τέτοια κάζα η κυβέρνηση, που πραγματικά θα πάρει 15 και 3, 18. Δεν φοβάστε την άνοδο ίσως της Χρυσής Αυγής, ίσως? Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που θίγεται. Τη φοβάμαι, διότι ξέρετε, αν κοιτάξετε τους ψηφοφόρους από πού τους πήρε η Χρυσή Αυγή, ανοίγει μάτια. Ξέρατε, για παράδειγμα, το διάβαζα προχθές, 27% προέρχονται από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, 39% από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, 9% είναι καινούργιοι, ενώ του ψήφους που πήρε η Χρυσή Αυγή, 9% είναι τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν και δεν θυμάμαι τι άλλο ήταν. Είναι ένα τελείως επικίνδυνο φαινόμενο, το οποίο ετράφει από αυτή την κατάσταση. Μέχρι τώρα τους ευόλευε. Ευόλευε το σύστημα, διότι η Χρυσή Αυγή έκανε τη βρώμικη δουλειά που ένα πολιτισμένο κράτος δεν τολμάει να το βάλει στην κρατική δύναμη να το κάνει. Το έκανε η Χρυσή Αυγή για αυτήν. Η Χρυσή Αυγή έχει στοιχεία, αν θέλετε, καταστροφικά, όπως κάθε φασιστικό κόμμα μέσα, διότι εκπροσωπεί μεν την αστική τάξη, όμως προκαλεί να κάνει ένα σοσιαλιστικό εντός εισαγωγικών σύστημα, εξού και εθνικός σοσιαλισμός. Εκεί μέσα λοιπόν υπάρχουν οι μικροί επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, πήγαινα στην Πελοπόννησο και μου έλεγαν: βρε παιδί μου, αυτός είχε ψηφίσει, λέει, Χρυσή Αυγή. Ψήφισε Χρυσή Αυγή, διότι αυτός είχε τους Αλβανούς που του καθαρίζανε τα πορτοκάλια, ξέρω τι του κάνανε, και σου λέει: κάτσε να τους έχω υπό το φόβο της Χρυσής Αυγής, για να μπορώ να τους εκμεταλλεύομαι χωρίς ασφάλιση και όλα τα άλλα. Αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μου λένε: βρε παιδί μου, δεν βλέπουμε ένα νέο πρόσωπο. Βλέπουν όμως αυτούς. Εκεί πραγματικά θέλει τεράστια προσοχή. Εγώ έμεινα κατάπληκτος σε μια παραλία εφέτος, που επειδή μιλάω με τον κόσμο, επειδή με γνωρίζουν, εάν φανταστείτε το πώς ήταν Χρυσή Αυγή, μου έλεγαν, που δεν ήταν φασίστες οι άνθρωποι, για όνομα του Θεού, μην τρελαθούμε, ούτε ναζιστές, καμία σχέση. Μιλάω τώρα για γεροντάκια, με τον εγγονό του, με τα παιδιά του κτλ. Και μου έλεγαν: μας κορόιδεψαν. Αυτοί λένε τι θα γίνει. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Πράγματι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί πώς μιλάμε και τι κάνουμε, και τα κόμματα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά. Για παράδειγμα, εμείς, επειδή είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, έχουμε διαγράψει άτομα τα οποία είπαν το παραμικρό υπέρ της Χρυσής Αυγής. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλή είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει να έχει όρια. Η μεγάλη ερώτηση που δεν έχω απαντήσει 50 χρόνια στη ζωή μου είναι: εάν ο Χίτλερ δεν του είχε επιτραπεί να μιλήσει, θα είχαμε 50 εκατομμύρια νεκρούς? Να τον σταματήσουμε να μιλήσει? Μου προσβάλλει τη δημοκρατική μου συνείδηση να μην τον αφήσω να μιλήσει. Ναι, αλλά και 50 εκατομμύρια. Είναι ένα τεράστιο φιλοσοφικό ζήτημα που δεν το έχω λύσει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά τα οποία έγιναν, άκουγα και τα σχόλια με τους δύο φόνους. Πραγματικά ασύλληπτο αυτό με τους δύο φόνους. Δύο νέα παιδιά, προφανώς. Αυτό που έγινε στο Νέο Ηράκλειο, λέτε. Στο Νέο Ηράκλειο. Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω μόνο εκεί, επειδή ακούω πολλά και διάφορα. Ουδής εχθρός της Χρυσής Αυγής θα έκανε μια τέτοια πράξη τώρα. Αυτό θεωρώ. Τώρα το τι έγινε, ας το βρούνε. Αλλά πρέπει να το βρούνε, διότι αν δεν το βρούνε, πραγματικά θα είναι εξαιρετικά κακό. Πρέπει να βρούνε αυτούς που το έκαναν. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα γίνει, αλλά πραγματικά νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη ματαιοδοξία. Η ματαιοδοξία μας είναι μεγαλύτερη από τη δυστυχία μας, δυστυχώς. Να δούμε πραγματικά, να τα βρούμε σε κάποια σημεία. Όπως σας είπα, εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε βρεθεί από αριστερά, από δεξιά, από τα κινήματα της πλατείας, μέσα από το ίντερνετ βρεθήκαμε τελικά, και δεν συμφωνούμε σε όλα, προφανώς. Από την άλλη μεριά, έχουμε συμφωνήσει σε 14 μεγάλα ζητήματα. Η διαχείριση του χρέους πρέπει να έχει λαϊκή βάση, πρέπει να είναι δημοκρατική. Θέλουμε δηλαδή πραγματικά μια επιτροπή ελέγχου. Σε ποιον χρωστάω και γιατί χρωστάω. Δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος. Είναι αυτό που λέει ο πρόεδρός σας για το επωνίδιστο χρέος. Επωνίδιστο χρέος. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην το βρούμε. Επίσης, δεν είναι δυνατόν, δεν θα πω για τις
για τα έξοδα, για τα, ναι, για τα χρεωστούμενα της Γερμανίας για επανορθώσεις. Θα πω όμως για το δάνειο και θέλω να τονίσω, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι ο ίδιος ο Χίτλερ είχε πληρώσει την πρώτη δόση. Για σκεφτείτε το αυτό. Το δάνειο το κατοχικό, το αναγκαστικό, ο Χίτλερ είχε αρχίσει να το ξεπληρώνει. Σε εμάς, την πρώτη δόση. Ελέγξτε το να δείτε. Έκτοτε όλοι το ξέχασαν και μας είχαν υποσχεθεί βέβαια όταν πέσει το τείχος θα το ξανακουβεντιάσουμε. Για το δάνειο μιλάω. Τις επανορθώσεις θα μας πούνε, ξέρετε, πήραμε και αυτό το διεκδικούμε και τις επανορθώσεις. Διεκδικούμε και αυτές βεβαίως. Αλλά εκεί θα μας πούνε ενδεχομένως πήρατε το σχέδιο. Ρεαλιστικά Μάρσα, κύριε Πρετανή. Ρεαλιστικά. Τι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ το εξής. Έχουμε ένα τεράστιο διαπραγματευτικό εργαλείο. Κάποιοι μας λένε ότι χρωστάμε 250, 260, 300 δις. 316 η ακρίβεια. Ακριβώς εκείνη η απάντηση. Ουδής θέλει να χάσει 316 δις. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε πολύ καλά να βάλουμε τους δικούς μας όρους. Αλλιώς δεν θα τους πληρώσουμε. Δεν θα το δεχτούνε, θα τους πούμε, θα σας πληρώσουμε με όρους. Όταν πηγαίνει. Θα μας απομονώσουν. Όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί θα χάσουν 316 δισεκατομμύρια. Κανείς δεν θα χάσει 316. Αν πούμε εμείς ότι δεν σας πληρώνουμε, ναι, θα τα δεν χάσουνε, περνάμε μετά μόνοι μας στην απομόνωση. Αν περάσουμε στην απομόνωση έχουν χάσει 316 δις. Ναι, εγώ δεν θεωρώ είναι, δεν ότι... είναι το ίδιο. Όχι. Εγώ... Αν τους λέμε ότι εμείς δεν σας τα δίνουμε. Εγώ... Άρα δεν μας τα δίνετε, γεια σας. Όχι. Μα εγώ δεν θα πω δεν σας τα δίνουμε. Δεν σας τα δίνουμε. Δεν τα αποδεχόμαστε. Όχι. Όχι. Αφού ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το πραγματικό χρέος, θα τους πούμε εμείς θα σας πληρώσουμε. Τι κάνετε όταν πηγαίνετε στην τράπεζα, πέστε μου, τι κάνετε. Κάθεστε με το μάνατζερ και λέτε εγώ σήμερα, εγώ αυτή τη στιγμή βγάζω 1000 ευρώ. Σου χρωστάω 100.000. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να σου δίνω παραπάνω από 300 το μήνα. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να δεν έχω δε περιουσιακό. Ούτε καν λάβει παρά το μη έχοντος. Λοιπόν, φαντάζεστε, εγώ θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει επί Γεωργίου Παπανδρέου τότε. Δηλαδή, να χρεοκοπήσουμε ως προς το εξωτερικό χρέος, να πληρώνουμε τους δικούς μας βεβαίως και εκεί να διαπραγματευτούμε ότι κύριε θα χάσετε τα λεφτά σας. Εμείς δεν θέλουμε να χάσετε τα λεφτά σας. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν σεβόμαστε τα χρέη μας. Πρώτα θα βρούμε τι πραγματικά χρωστάμε και εν συνεχεία ελάτε να κάτσουμε κάτω να βρούμε. Δεν μπορείς δηλαδή για να πάρεις 70 δισεκατομμύρια που θέλουν τόκους τώρα να μας αναγκάζουν να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πάντως τότε ο κύριος Παπανδρέου έλεγε ότι όλα βαίνουν καλώς. Οπότε... Και τώρα λέει ότι όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε λέει πρωτογενές πλεόνασμα. Πού το πας τώρα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Κύριε Πρίτανη, σας αποδεσμεύουμε για λίγο. Ενδεχομένως θα πούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γενικότερη παρουσία. Εγώ θα συγχαρώ εδώ τα παιδιά εσάς και όλους τους συναδέλφους σας. Κρατήσατε πραγματικά ψηλά τη λαμπάδα της ενημέρωσης. Και όχι από τους μεγαλοκαρχαρίες που υπήρχαν εδώ και πράγματι. Και η ΕΡΤ χρειάζεται μια άλλου είδους. Εμείς δεσμευόμαστε ότι αν ποτέ συμμετέχουμε σε κάποια κυβέρνηση θα επανέλθετε με μια καινούρια δομή που εσείς θα πείτε, διότι εσείς οι εργαζόμενοι ήδη ζητούσατε την αξιολόγηση για την αναβάθμισή σας. Με ονοματεπώνυμα, αλλά κανείς δεν τα διάβαζε. Να είστε καλά, κύριε Βίντανη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα καλά. Μιχάλη, χρόνια πολλά και πάλι. Όλα καλά. Λοιπόν. Αρχή να κρασιάζει τώρα και να αυτή... Όχι, μωρέ. Είναι γιορτάζει και είναι εδώ το παιδί. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, καλησπέρα. Γεια σας. Πάλι. Το σκέφτηκα να έρθω, να μην έρθω. Γιατί δεν μου φαίνεται και πολύ γούρι. Τελευταία γιατί... φορά που μιλήσαμε μέσα στο. Στο στούντιο μέσα. Τι έγινε, για πέστε μας. Τι έγινε. Ναι, γιατί λέω και μιλήσαμε για την τρομοκρατία που θα έπαιζε και λοιπά. Και τη βάλαμε να παίζει και δεν. Το τελευταίο επεισόδιο θα έπαιζε την Πέμπτη. Και μας προλάβανε τα παιδιά εδώ που είναι στην πόρτα τώρα. Τώρα πρέπει να βρούμε, πρέπει να περιμένω τρόπο... άλλα 23 χρόνια για να ξαναπαίξει και το τελευταίο. Τι θα γίνει. Τρόπο να κάνει playback μέσα από το σύστημα εδώ. Να παίξει ταινία. Εμείς να υποσχεθούμε ότι στο επόμενο βήμα μας αυτή η ταινία πρέπει να παίξει κανονικά, ολόκληρη. Μιλάμε για την ταινία σας που είχατε κάνει για την τρομοκρατία που αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες και όχι μόνο βέβαια με τις ερυθρές. Ναι. Είναι ταινία συμπαραγωγή με την ΕΡΤ η οποία ποτέ δεν έπαιξε στην ΕΡΤ. Διότι τρόμαζε. Γιατί... Αλλά πιστέψτε μας, εμείς που το έχουμε δει, δεν υπήρχε κανένας λόγος να τρομάξει κανείς. Ήτανε επιμόρφωση και αύξηση του μυαλού μας. Αλλά εδώ φοβόντουσαν τα πάντα, τέλος πάντων. Λοιπόν. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση μετά και ενός επίπεδου που πέφτηκε και αυτό. Πώς τα βλέπετε από προχθές το ξημέρωμα, από χτες το ξημέρωμα τα γεγονότα, ως καλλιτέχνης, ως ερτιανός κι εσείς με έναν τρόπο. Ως καλλιτέχνης είδα ένα δελτίο ειδήσεων που δεν ξέρω ποιο εφάνταστο σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί χτες το βράδυ ως καλλιτέχνης. Ως πολίτης με θλίβει όλη η ιστορία.
Ήταν βέβαια κάτι το οποίο θα το κάνουν κάποια στιγμή. Δεν. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει, ζουν σε κάποιον άλλο πλανήτη, δεν ξέρω. Και θα το τραβήξουν το σκηνή μέχρι που να κοπεί και να πέσουν. Ο Πρωθυπουργός μας μαζί με τους υπουργούς του έχει πει πολύ βαριές κουβέντες. Δεν μπορεί να τις πάρει πίσω τώρα. Βέβαια δεν γίνεται. Γιατί αυτό που μετράει για αυτούς είναι το φαίνεστε και όχι το είναι. Αυτό το σκηνή πώς λέτε να κοπεί? Από ποιους πρώτα απ' όλα? Καταρχήν θα κοπεί βέβαια και από μόνο του θα κοπεί. Από το βάρος των ανομιμάτων τους. Το θέμα είναι πρέπει να βάλουμε και εμείς δηλαδή το χεράκι μας. Να λίγο τραβήξουμε πλάτη, λίγο πλάτη και... να το τραβήξουμε λίγο να πέσει μια ωραχύτητα. Δεν περιμένουμε τώρα πότε θα σαπίσει το σκηνή. Επειδή εμείς είμαστε με το νόμο πραγματικά και το πιστεύουμε και ας κατηγορούμεθα, η κυβέρνηση έχει καταπατήσει νόμους, συντάγματα, τα έχει κάνει, λυπάμαι που το λέω, το έχει κάνει μια σφουγγαρίστρα αυτά τα χαρτιά, τα ιερά. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς επειδή είμαστε με το νόμο πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει με ένομη τάξη αυτό, ναι. Ας το πούμε. Δεν πρέπει να γίνει κάτι γνώμη σας με έναν κόσμο ο οποίος πρέπει να σηκωθεί, να ανοίξει την πόρτα και να βγει στον δρόμο. Αυτό έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Δηλαδή και εγώ σαν σκηνοθέτης και σαν άνθρωπος που έχω κάνει δεν ξέρω πόσα ντοκιμαντέρ, δεν τα έχω μετρήσει πάρα πολλά και πάντα σε συνεργασία με την ΕΡΤ, διότι η ΕΡΤ είναι αυτή που παρήγαγε, είπαμε, πολιτισμό και... Και ως όφιλε. Και ως όφιλε βέβαια. Και είναι το σπίτι μου εδώ πέρα. Και γι' αυτό είμαι από την πρώτη στιγμή και έλεγα και στα παιδιά και στους φίλους εδώ που μου λέγανε «Α, σε ευχαριστούμε που έρχεσαι». Λέω «Δεν πρέπει να με ευχαριστείτε, είναι το καθήκον μου». Σαν οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη θα έπρεπε να ερχόταν. Γιατί η ΕΡΤ είναι... Δηλαδή δεν είναι μόνο... Εντάξει, εγώ είμαι, είπαμε, σκηνοθέτης και είναι η δουλειά μου, αλλά και του οποιοδήποτε πολίτη είναι η πληροφόρηση, είναι η ενημέρωση, είναι η ψυχαγωγία, είναι... Το παν. Πέρα από την επαγγελματική της ταυτότητα, αυτή η εικόνα πίσω, σαν Έλληνας πολίτης όπως μας λέτε, που δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτό το δημόσιο χώρο που σας ανήκει και σας ως πολίτης αυτής της χώρας. Ούτε στο κάτω. Πώς αυτό το συνέστημα του φραγμού εδώ, της εισόδου με τα ΜΑΤ και της απαγόρευσης να μπούμε στο δικό μας χώρο, πώς τον ερμηνεύετε? Δυστυχώς εγώ έχω και μια ηλικία που έχω ζήσει και τη Χούντα. Και σε πολλά πράγματα δεν θα μπορούσα να κάνω. Δεν θα μπορούσα και να... Πιο σκληρά τα πράγματα τότε στη Χούντα από ό,τι είναι τώρα. Πιο σκληρά εξαρτάται από πού το βλέπει ο καθένας. Πιο σκληρά από την άποψη της ελευθερίας. Δηλαδή δεν μπορείς να ακούσεις ακόμα ένα δίσκο τότε long play που ήταν τα LP του Θοδωράκη, να το βάλεις δυνατά γιατί θα σε ακούγανε και μπορείς να σε πάει μέσα. Τον ακούγαμε κρυφά με τον πατέρα μου στην Πατησίων εκεί που μέναμε. Εγώ ήμουν 6-7 χρονών και ήταν μια διαδικασία ιεροτελεστίας, θα έλεγα. Τώρα μου θυμήσατε κάποια πράγματα. Ήταν εγώ που έφερα πολλούς δίσκους γιατί ήμουν στην Αγγλία επί Χούντας. Και όταν ήθελα να τους φέρω και μου λέγανε «Μα πού τους πας, θα σε σταματήσουν, θα τους δουν». Και έβαλα εξώφυλλα από άλλους δίσκους ροκ εγγλέζικους και τους είδανε. Καλά, τους πέρασα μέσα, το κατάφερα, τους γέλασα. Τώρα δεν έχουμε τέτοια... Δεν θέλω, μάλλον θα θέλαμε, προσπαθούμε απεγνωσμένα, όχι να μην είμαστε αιχμηροί, έχουμε κάνει μάχη γι' αυτό με τον Νίκο, με την Μαριλένα Δικατσή, με την Άννη Κωνστακάκη και στο Ερτόπεν και το ραδιόφωνο και όλα. Αλλά Χούντα με την έννοια αυτή της λογοκρισίας, του με το που πας να διαβάσεις μια άλλη εφημερίδα, πας στη Μακρόνησο, με το που σε σκοτώνω και σε δένω μες στη μέση του δρόμου, δεν έχουμε, μην το υπερβάλλουμε. Εμείς μπορούμε σήμερα απόψε να είμαστε εδώ, εμείς οι τρεις, και να μιλάμε ενάντια σε πέντε πράγματα. Όμως αρχίζει, θα λέγαμε, και να μου επιτραπεί το... Για να μας παρακολουθούν και να ξέρουν ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Δεν είναι μια μορφή δικτατορίας και αυτή. Αρχίζει, υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι αρχίζει και ακουμπάει απαλά με σημεία μιας δικτατορικής κυβέρνησης. Αυτό υπάρχει σίγουρα, κοιτάξτε. Και δεν τώρα πρέπει να συμβεί αυτό. Σε αφήνουν να μιλάς, να λες ό,τι θέλεις, τη στιγμή που αυτοί μπορούν και δεν έχουν κανένα εμπόδιο και φραγμό να κάνουν αυτό που θέλουν. Τη στιγμή που το κάνουν, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια Χούντα αυτή την παλιά που ξέρουμε εμείς.
Μα όταν δούνε τους νόμους του κράτους, το σύνταγμα το έχουν καταπατήσει. Απλώς η διαφορά με τη Χούντα τότε, σου κάνουν και πολύ χειρότερα τώρα. Η οικονομική κατάσταση που έχουν φέρει τον ελληνικό λαό και η αθέμαξη και η φτωχοποίηση που οδηγείται ο λαός είναι πολύ χειρότερη και από τη Χούντα. Η διαφορά είναι ότι εσύ μπορεί να λες ναι, μου παίρνουν το σπίτι. Και δεν πάω να το λες, σου λέει, εγώ στο παίρνω. Με εμποδίζει κανένα να το πάρω. Όχι, κάνω αυτό που θέλω. Και το κάνουν. Αυτή είναι μια καινούργια μορφή. Το παίρνω εγώ, στο παίρνει η τράπεζα. Ναι, το παίρνει η τράπεζα, με το περιτύλιγμα. Σαν τις οριζόντιες περικοπές που σταμάτησαν πλέον και είναι κάτι άλλο. Διαρθωτικές. Το τι ακούω, δυστυχώς τα κανάλια που τώρα πια λειτουργούν, είναι όλα το ίδιο. Δηλαδή, σαν να είναι όπως επί Χούντας που κυκλοφόρησαν εφημερίδες και ήταν όλες το ίδιο. Ήταν μόνο η ΕΝΕΔ. Και ήταν και μόνο η ΕΝΕΔ και λοιπά από την, όσον αφορά την τηλεόραση. Βέβαια, κάπου έβρισες κάποια υπονοούμενα κάποιων δημοσιογράφων που ήταν δικά τους σε κάποιες εφημερίδες, κάποιες γεωγραφίες, κάποια πράγματα. Πετάγανε κάτι σπότες. Από τη Βραδινή. Και από τη Βραδινή και από τα Νέα τότε και από διάφορες εφημερίδες πετάγανε κάποιες σποντούλες και μόνο έτσι λες να υπάρχει παιδί μου κάτι που πετάει κάποιος μια. Τώρα είναι καθαρά, δηλαδή όλα τα κανάλια σε πέφτουν επάνω και το τι ακούγεται, το τι... Από πίσω στείνεται η νέα ΕΝΕΔ, γιατί τότε είπαμε στρατός μες στην ΕΝΕΔ, τώρα είναι τα ΜΑΤ, κάτι παρόμοιο είναι. Τώρα είναι και χειρότερο, γιατί είναι και στην είσοδο και εδώ και μπορεί να πεις. Τότε ήταν, κρυβόταν ο στρατός, ήξερες ότι είναι μέσα βέβαια στα πράγματα, αλλά δεν ήταν τόσο εμφανώς, δηλαδή έτσι να βγαίνει προς τα έξω. Μάλιστα. Είναι... Είπα, είστε καθόλου αισιόδοξος. Με την εμπειρία σας, την ηλικία σας, το παρελθόν σας, το επαγγελματικό, το καλλιτεχνικό. Κοιτάξτε, η αισιοδοξία αρχίζει να με εγκαταλείπει. Είμαι φύση αισιόδοξος, πάντα ήμουν αισιόδοξος. Ένας καλλιτέχνης είναι πάντα αισιόδοξος, δεν είναι. Πάντα αισιόδοξος και βρίσκει πράγματα να μπορεί να δημιουργήσει. Αλλά όσον αφορά την τύχη αυτής της χώρας, βλέπω ότι από κάποια στιγμή και έπειτα πάμε πίσω ολοταχώς. Και αυτό είναι όμως γενικότερο το θέμα. Δηλαδή είναι. Πιστεύω το κακό είναι, οφείλεται σε όλη τη δυτική κοινωνία, στο δυτικό τρόπο ζωής, στον καπιταλισμό ο οποίος μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού έχει ξεσαλώσει τελείως και πάει να γυρίσει την ανθρωπότητα αιώνες πίσω. Δηλαδή σε κατάργηση κάθε δικαιώματος, εργατικού δικαιώματος, συνδικαλιστικού, οτιδήποτε δηλαδή. Ξεπουλάει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή λυπάμαι γιατί βλέπω την Ελλάδα να ξεπουλιέται, να μην υπάρχει τίποτα στον από δημόσιο αγαθό, δηλαδή τη ΔΕΗ, το νερό, τα πάντα. Το δημόσιο συμφέρον καταργείται. Και έξω έτσι, όχι μόνο να ξεπουλιέται σε ιδιώτες, αλλά και σε ξένους ιδιώτες επιχειρηματίες. Και σε ξένους και λοιπά, βέβαια. Δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή δυστυχώς είναι αυτή η κλίκα, θα μου πεις πάντα υπήρχε, δηλαδή. Πριν λίγο καιρό κάναμε, γιατί προσπαθούσα και ακόμα προσπαθώ να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τον Ιάννη Καποδίστρια. Ο οποίος Καποδίστριας έφτιαξε ένα εκπληκτικό σύνταγμα βάση του συντάγματος της Ελβετίας. Και η Ελβετία σήμερα στηρίζεται στο σύνταγμα του Καποδίστρια. Ήρθε στην Ελλάδα και προσπάθησε να κάνει και εδώ πέρα κάτι. Είδε ότι δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε παιδεία, δεν υπήρχε. Και προσπάθησε να βάλει κάποιους να πληρώσουν να γίνει μια υποδομή. Οι κοτσαμπάθηδες τότε, οι διάφοροι οι οποίοι είχαν λάβει και μέρος στην Επανάσταση, δεν λένε εμείς να δώσουμε, εμείς θέλουμε και αυτά τις ζημίες που είχαμε, τα πλοία μας, τα διάφορες που υποστήκαμε στη ζημία, γιατί αυτή ήταν κατά της Επανάστασης στην αρχή, τα θέλουμε πίσω. Μα λέει πρέπει να φορολογήσω, δεν υπάρχει, ο λαός δεν έχει δαχμή. Όχι, εμείς θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Ο Καποδίστριας πήγε να κάνει κάποια φορολόγηση κάποιον, μια στοιχειώδη δομή κρατική και είδαμε το τέλος του. Ποιο ήταν, τον φάγανε, από τότε δηλαδή. Και κράτος ελληνικό δεν κατάφερε να δημιουργηθεί δυστυχώς. Σήμερα έτσι διαλύεται, αν πεις τώρα, αν βρεθεί κάποιος Καποδίστριας να πει στις τράπεζες, γιατί σας δώσαμε, να αυτό, ξέρω εγώ, έχετε προβλήματα, πηγαίνετε, κλείστε, δεν μας ενδιαφέρει. Ή πρέπει να πληρώσουν οι έχοντες, αυτοί που είναι στη λίστα Λαγκάρντ και όσοι άλλοι και τόσες άλλες λίστες, γιατί η λίστα Λαγκάρντ είναι μία λίστα, μία τράπεζας και περιφερειακές κιόλας. Δεν είναι. Αν πει κάποια κυβέρνηση να
βάλει χέρι σε αυτούς τους αποκλειστές, σε όλη αυτή την... στους κατέχοντες δηλαδή, θα έχει το τέλος του Καποδίστρια. Γι' αυτό φοβούνται. Και δεν πρέπει να βρεθεί κάποιος, ρε παιδί μου, διότι αν πάμε έτσι, το ότι άρα... να σωθούμε και να σώσουμε το τομάρι μας δεν υπάρχει λύση. Και στην Γερμανία όταν ήρθανε, ξέραμε ότι θα... η Γερμανός είναι όλο το 41. Είναι όμως και ίδιον της φυλής μας. Σώσε το μάρι σου, τρούποσε, μη μιλάς. Αυτό σίγουρα. Σέχνα. Σίγουρα είναι, και υπάρχουν όμως κάποιες συνθήκες που όταν φτάσει το κόμπο στο χτένι, δεν ξέρω, κάτι γίνεται, κάποια κίνηση, κάποια, και βλέπεις αυτός ο ίδιος ο λαός, ο οποίος ήταν πώς θα βολευτούμε, πώς θα, θα αρπάξουμε από κάποιον άλλον, πώς θα, ξαφνικά μετουσιώνεται και κάνει θαύματα. Αυτό έγινε στην κατοχή με το ΕΑΜ βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εδώ είμαστε, θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.